και επιτακτικά εκλογές. Mm-hmm. Ναι, κοιτάξτε, να δείτε, από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπουμε ότι αρχίζουν πάλι το ίδιο παραμύθι. Θέλουν να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν τις ψευδεστήσεις, ενδεχομένως για να μας πούνε μετά ότι είχαμε αυταπάτες. Το έχουμε δει αυτό το έργο. Το έχουμε παίξει, το έχουμε πλέον βιώσει με το χειρότερο τρόπο. Και νομίζω ότι οι Έλληνες έδειξαν μια πρωτοφανή ανοχή σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά πλέον υπάρχει λαϊκή κατακραυγή τόσο για τους χειρισμούς τους στην οικονομία, mm-hmm. όσο όπως σας είπα και στους χειρισμούς τους στα εθνικά θέματα. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα μέτρα για τα οποία συζητάμε είναι μέτρα ψηφισμένα, είναι μέτρα συμφωνημένα, είναι μέτρα. Είναι μέτρα τα οποία. Α, περιμένετε, κοιτάξτε. Εδώ πέρα έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υποσχεθούμε πράγματα που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, απλώς δεν πρέπει να ξεχνάμε και λίγο τι έχει κάνει ακριβώς αυτή η κυβέρνηση και ότι δεν μπορεί τώρα να έρχονται και να μας λένε ότι αυτά που ψήφισαν οι ίδιοι, που έχουν δεσμεύσει τη χώρα οι ίδιοι, ότι με κάποιο τρόπο μαγικό θα καταφέρουν να τα προσπεράσουν. Δηλαδή, προσπαθούν να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν τις ίδιες ψευδεστήσεις που έκαναν προεκλογικά και το 2015. Εσείς δηλαδή εκτιμάτε ότι πρώτη-πρώτη του 19 οι συντάξεις θα κοπούν όπως έχουν ψηφιστεί. Κανείς δεν τους πιστεύει σε αυτό. Τώρα, αν δούμε λοιπόν συνολικά το ζήτημα της οικονομίας και πόσο θα πορευτούμε. Πάντως, όποια πρόβλεψη έχετε κάνει σαν Νέα Δημοκρατία, έχετε αποτύχει, κύριε Κεφαλογιάννη. Γιατί λέτε τώρα ότι θα κοπούν σίγουρα οι συντάξεις, ενώ σας εξηγούμε ότι υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και θα έπρεπε να στηρίξετε κι εσείς αυτή την προσπάθεια που θα κάνει η κυβέρνηση όταν θα έρθει η ώρα να μην γίνουν περικοπές. Ούτως ή άλλως ήδη εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου και για τους συνταξιούχους έχουν ήδη υπάρξει περικοπές. Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν ότι έχουν δεσμευτεί, αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε κάποια μέτρα και βλέπουμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχθές να βγαίνει και να λέει ότι τέτοια πράγματα δεν συζητούνται και ότι αν τυχόν πάρουν πίσω τέτοιου είδους μέτρα και συμφωνηθέντα, ότι αυτό θα είναι εις βάρος της όποιας λύσης μπορεί να έρθει για το χρέος. Επομένως, η κυβέρνηση μας έχει βάλει σε μία δίνη από την οποία δεν μπορούμε να βγούμε, σε αδιέξοδα. Υπάρχει πουθενά στην απόφαση του Eurogroup. Παρά μόνο εάν υπάρχει ανατροπή. Δεν υπάρχει πουθενά στην απόφαση του Eurogroup κάτι για δέσμευση για περικοπές. Και αν έχουμε μία καινούργια κυβέρνηση. Υπάρχει κάτι στην απόφαση. Έχετε ψηφίσει. Πείτε μου, έχετε ψηφίσει. Εσείς ο ίδιος. Έχετε ψηφίσει στην Βουλή την περικοπή των συντάξεων. Μπορώ να σας απαντήσω. Απαντήστε μας, αυτό είναι το θέμα. Πείτε μου, έχετε ψηφίσει. Εσείς το έχετε ψηφίσει. Και αντίμετρα.